έναν τοπικό άρχον. Το φάντασμα της όπερας. Αποκαλύπτει. Όχι, ο οποίος θα αποκαλύψει, ναι, ένα άγαλμα, ένα καινούριο έκθεμα τέλος πάντων. Ο Δημήτρης Παπανώτας έκανε ολική αναστήλωση την Παρασκευή. Έκανε μπότοξ, νήματα. Κάποια στιγμή, δεν ξέρω αν το θυμάστε και είστε φανατικοί τηλεθεατές μας, αυτοπροτάθηκε σε όσους ήθελαν να τον αναλάβουν και να του χαρίσουν το ελιξίριο της νεότητας. Βρέθηκαν αυτοί οι άνθρωποι, πήγε την Παρασκευή και ήρθε η ώρα να δούμε πώς είναι. Είστε έτοιμοι? Βέβαια! Δημήτρη, ένα, δύο. Wow, Δημήτρη, καλά δυνάτησες, σαλά κινήθηκες. Κάτσε, περίμενε, θα σου πω τώρα. Πρώτον, σταματάω το story. Δεύτερον, δείτε φρεσκάδα που κοιτάω. Α, και κάμερα βέω. Σε σένα. Σε πιάνουν όλες οι κάμερες. Δείτε χώρεσαι. Φρεσκάδα. Δείτε ομορφάδα. Ξέρεις τι μ' αρέσει. Δείτε... Δεν είσαι παραμορφωμένος. Δηλαδή, ναι, είναι σαν να έχεις κοιμηθεί, σαν να έχεις αδυνατήσει, αλλά δεν είναι αυτό το τραβηγμένο. Θα κάνω όλα τώρα μαζί. Δίαιτα, διατροφή, γυμναστική, αναδόμηση, τα πάντα. Μάλιστα. Αλλά θέλω να σας πω το εξής. Στην αρχή φοβόμουν λίγο. Ναι. Το να ακούς βελόνες, πράγματα κτλ. Δεν φάνηκε. Αν υπομονούσες να έρθει την Παρασκευή. Φοβόμουν όμως λίγο. Ήμουν νευρικός με το που έφτασα. Δεν πονάει. Ναι. Λιγότερο από ένα τατού. Έχεις κάνει τατού? Όχι. Ναι. Εγώ που έχω κάνει τατού, λιγότερο από ένα τατού. Οκ. Okay. Διαρκεί 20 λεπτάκια. Ναι. Και 20 λεπτά δείτε, μόνο. Είπα όμως στον γιατρό ότι δεν θέλω να με κάνεις φαγιού. Σαν να... αυτές που κοροϊδεύω κάθε μέρα στην εκπομπή. Οι συγκεκριμένες μέθοδοι με νήματα και με μποτοξάκια και τέτοια δεν σε κάνουν φαγιού. Ναι. Πρέπει να πέσει πλαστικός για να γίνεις φαγιού. Άμα βάζεις τα ενέσιμα, πόσες φορές έχουμε κοροϊδέψει κάποιες κοινές? Ναι, που... δεν έβαλα ενέσιμα εγώ. Έκανα νηματάκια, ωραιότατα, το μποτοξάκι μου εδώ. Μου έκανε και τη διορθωτική, γιατί στα μπότοξ, ξέρετε, υπάρχει και διορθωτική. Δηλαδή... Α, μου γίνεις και δίμον για τα μπότοξ, δεν το ναι, θέλω άκου, να κάτσουμε. Άκου, ναι, για, πες. Για να μην γίνεις αυτό έτσι, το διάολος, ναι, μεταμορφωμένο σε άνθρωπο, σου χτυπάει δύο εδώ μποτοξάκια, που λέγεται διορθωτική, ναι, και το αποτέλεσμα είναι ωραιότατο κτλ. Δημήτρη μου, και νόμιζα πραγματικά... ότι καλημέρισα τον Brad Pitt και ανησύχησα, αγόρι μου. Δείτε, φρεσκάδα. Εν τω μεταξύ τα αποτελέσματα θα φαίνονται και τις επόμενες μέρες, μέχρι 15 μέρες ή 20. Δηλαδή θα σε Benjamin Button, θα μικραίνεις κάθε μέρα. Κάθε μέρα θα χάνω ένα χρόνο. Μάλιστα, να μας βλέπετε κάθε μέρα να παρακολουθούμε την εξέλιξη του Δημήτρη. Έχω και μερικά πλάνα από την αναστήλωση της Παρασκευής, γιατί ήμασταν εκεί με κάμερα, έχουμε τραβήξει καρέ-καρέ αυτή τη διαδικασία, να δούμε αν όντως ο Δημήτρης μας πονούσε ή όχι. Έχω πλανάκι. Αυτό τι έχει βάλει, εξήγησέ μα τι έχει βάλει. Αυτό είναι, σου βάζουν πρώτα ξυλοκαίνη κρέμα. Για να μην πονέσει. Για να μην πονέσει, αλλά εντάξει, δεν νομίζω ότι και χωρί την ξυλοκαίνη θα πονούσε. Πάντω είσαι σε αυτά πρώτο, δεν σου πει. Ελαφρά τρυπηματάκια που. Χρήστο Κώστα, αισθάνεσαι έντονο τον ανταγωνισμό που είναι 20 χρόνια νεότερο? Εγώ δεν αισθάνομαι ανταγωνισμό. Εγώ αναρωτιέμαι αν μπορεί κάποιο να του τσιμπήσει το μάγουλο. Τώρα υπάρχει κίνδυνο. Κίνδυνος δεν υπάρχει, αλλά θα με πονέσεις τώρα. Είναι ακόμα 24 ώρα έχουν οπότε περάσει. Δεν τσιμπάμε μαγουλάκι. Όχι, τσίματο. Θα παρακαλούσα τώρα ένα πλαστικό χειρουργό να αναλάβει το κόψιμο όλα. Καλά, όλα φέτες. Δημήτρη, μήπως να μας πληρώνεις κιόλας από γιατί? Αυτό το μήνα. Έχουμε σπάνος πλαστικούς. Ένας πλαστικός δεν πρέπει. Ναι, και πάμε. Ολοκαινούριος. Δεν πρέπει ένας πλαστικός να μεγάλη βράδυ. Μπράβο, Δημήτρη μου, σε λίγο το βίντεο σου για να δούμε καρέ-καρέ την αναστήλωσή σου. Τώρα να δεις που θα πάρει πλαστικός, να με σιάξει. Πρόσεξε όμως, μην καταδύσεις αυτά που κοροϊδεύεις. Δεν λέει πολύ. Μα γιατί βλέπεις καμιά... Όχι, αλλά τώρα ζητάς το πλαστικό. Μετά το πλαστικό δεν ξέρω τι θα. Μετά το πλαστικό θα ζητήσω ένα διαστημόπλιο να πάω και μια βόλτα με φρέσκα. Δεχόμαστε προσφορές, πάμε στα θέματά μας γιατί είναι πάρα... Όχι, ο Δημήτρης έχει μέτρο, αγάπη μου, δεν είναι τυχαίος. Θέλω να πιστεύω. Καταρχήν αυτά πρέπει να σας πω τα νήματα και τα μπότοξ και τα λοιπά. Δεν διαρκούν για πάντα. Είναι ένα, ενάμιση χρόνο. Όμως, κατάλαβες, γιατί μετά θα ξανασουφρώσεις. Επομένως, θα ξαναχρειαστώ. Λοιπόν.